Συνάντηση με αντιπροσωπεία κατοίκων και φορέων του Ταϊγέτου είχε ο Αντιπεριφερειάρχη Μεσυνία Τάδη Αναστασόπουλο στο επίκεντρο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίαρχα με την προσβασιμότητα και την άρση επικινδυνότητα στον δρόμο. Χθε το βράδυ συναντήθηκα με, την, με το συντονιστικό όργανο Ταϊγέτου που αποτελείται από του προέδρου όλων των χωριών του ΤΑΙΓΕ και του προέδρου των πολιτιστικών συλλόγων και κάποιου επιχειρηματίε. Μου έθεσαν όλα τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί τον τελευταίο καιρό στον Ταΐγετο. Βεβαίως δεν δημιουργήθηκαν τώρα, έρχονται από το παρελθόν. Και συζητήσαμε μακρόν για να δούμε τους τρόπους καλύτερης αντιμετώπισης. Αυτά τα προβλήματα σχετίζονται με τις συχνές καταπτώσεις των βραχοδών υλικών, κατολισθητικά φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί πάντα για το δρόμο, τον εθνικό μιλάμε... Μετά από μακράν συζήτηση όπως προανέφερα ε, καταλήξαμε και τους ενημέρωσα για τα μέτρα τα οποία ήδη έχουμε λάβει εμείς και τα οποία εξελίσσονται όπως είναι μια, προ, μια σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη και του Αναδόχου που η υπογραφή θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα και σχετίζεται με την ε, καθημερινότητα του δρόμου δηλαδή με την απομάκρυνση των καταπτώσεων, με την βελτίωση της σήμανσης όπου απαιτείται, βεβαίως τον αποχιονισμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τον καθαρισμό των τάφρων και των πρανών από φυτική γη και από κλαριά και ε, πια ε, και έναν καλύτερο συντονισμό με παρουσία μηχανημάτων για να γίνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα η απομάκρυνση των καταπτώσεων και να μην έχουμε περιπτώσεις που διακόπτεται ο δρόμος, αυτό να γίνεται μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Το δεύτερο εργαλείο δουλειάς είναι μια εργολαβία η οποία με παρεμβάσεις της υπηρεσίας Ε, πρόκειται για να κατασκευαστούν πλέγματα περίπου δύο στρεμμάτων σε όλη την ευρύτερη περιοχή του 13,1 χιλιόμετρο. Σε αυτό το σημείο είμαστε στη διασταύρωση πριν το, την κοινότητα Λαδά. Εργολαβία η οποία έχει με αργό ρυθμό εξελιχθεί. Αυτή η χρηματοδότηση, όπως είπαμε, είπαμε είναι 3 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και προβλέπει βελτίωση της οδικής ασφάλειας του εθνικού πανταδρόμου ασφαλτοστρώσεις, περισσότερα στρέμματα για κάλυψη των παρανών να μην έχουμε καταπτώσεις και πιστεύω ότι και με αυτή θα έχουμε σημαντικότατες βελτιώσεις.